Για την υπόθεση Παπασταύρου, τι γίνεται, γιατί είπε ο κ. Παπασταύρου ότι δεν τις θυμάται τις εταιρείες. Πάμε στην υπόθεση Παπασταύρου τώρα. Γιατί δεν έχει πάρει. Έχεις άποψη και γι' αυτό, για να σε ακούσω. Ο Παπασταύρου είναι φίλος. Συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά στη διαπραγμάτευση. Ο Παπασταύρου είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικός λαός δεν ήταν αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθησε την Ελλάδα ο Παπασταύρου. Γιατί ο Παπασταύρου, ως μέλος της επαγγελματικής ομάδας προηγούμενης κυβερνήσεως, από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές απέναντι στην Τρόικα, ο οποίος ακριβώς επειδή γνώριζε άριστα πώς δουλεύει το διεθνές οικονομικό σύστημα, δεν μπορούσαν να τον θρημόσουν τον κοροϊδεύουν. Προσέφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην Ελλάδα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή ήταν ικανός, γιατί σε κάθε λίστα που υπάρχει είναι και ένας Παπασταύρου. Η λίστα, για να καταλάβεις τώρα που μιλούμε, είναι το Παπασταύρου, αυτό το άλλο σοβαρά. Τι είναι αυτή η λίστα του Παναμά, τι δείχνει η λίστα του Παναμά, ότι κάποιοι προφανώς πολύ πλούσιοι άνθρωποι επέλεξαν τον Σταύρο Παπασταύρου για τις πτήσεις offshore εταιρείες. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όσοι φαίνονται στην offshore, όπως ξέρετε, όσοι γνωρίζετε τον offshore, δεν είναι οι ιδιοκτήτες. Είναι λεγόμενοι τα αστή. Και οι ιδιοκτήτες να ήταν. Οι offshore δεν είναι. Η ιδέα της offshore είναι να μην φαίνεται ο ιδιοκτήτης. Δεν φαίνεται ο ιδιοκτήτης στην offshore, φαίνεται ο τραστή. Αυτό που φτιάχνει την offshore το εκπροσωπεί. Την offshore την έχει αφού το χαρτί. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Παπασταύρου ως top δικηγόρο, top διεθνούς δικαίου οικονομικού, προφανώς είχε πολύ ισχυρούς οικονομικούς πελάτες, οι οποίοι τον προσελάμβαναν για να φτιάχνουν τέτοιου τύπου εταιρείες. Αυτό δεν είναι λόγος κατηγορίας για τον Παπασταύρου. Αυτό είναι λόγος αναγνώρισης των πολύ μεγάλων του νομικών ικανοτήτων. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να τον πάρει και αυτός δίπλα του, όπως τον είχε ο κύριος Σαμαράς. Εγώ προσωπικά, αν ένα απόκειτο στη δική μου κρίση, δεν ξέρω θα κάνω κύριο Τάκη, το πάρετε να κάνω Τάκη. Αν ένα απόκειτο στη δική μου κρίση, εγώ ασφαλώς και θα είχα τον κύριο Παπασταύρου την αγαπητή ομάδα. Γιατί τον έχω δει πως δούλευε. Ο Τόμσεν δεν μπορούσε να θυμώσει τον Παπασταύρου. Γιατί ο Παπασταύρου ήξερε καλύτερα τα διεθνή οικονομικά από τον Τόμσεν. Βέβαια.